Καλησπέριζω στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Χρήστος Κατσότης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Βρεθήκατε αχάραγο, εκεί στου ζωγράφου, εκεί που η κανονικότητα της μέρας ξεκίνησε με εκπροσώπους του κράτους να σπάνε πόρτες για εκτέλεση πληστηριασμών. Έκανε η κυβέρνηση επίδειξη της ευαισθησίας της, όπως αυτό το κράτος, το αδίστακτο, το εχθρικό απέναντι στο λαό, που αρπάζει τα σπίτια, που κακοποιεί, που τα παιδιά τα δίνει σε ΜΚΟ με τα αποτελέσματα αυτά, που η τρίτη ηλικία είναι εγκατελειμμένη, που οι εργαζόμενοι είναι στο έλεος των εργοδοτών. Είναι λοιπόν αυτό το κράτος, το οποίο σήμερα έδειξε αυτή την αγριότητα. Κύριε Κατσότη, δώστε μας στοιχεία αυτού του, γίνεται λίγο, βοηθήστε μας, ρεπόρτερ. Τι είδατε εκεί? Αυτή ο δικαστικός επιμελητής με την αστυνομία είχαν πάει από τις 5.30 ώρα. Προφανώς ήταν πολύ νωρίς ακόμη για να κάνουν αυτά που έκαναν. Και μόλις πέρασε η ώρα και πήγε 7 παρά, πήγαν και σπάσανε την πόρτα και μάλιστα με εντολή του δικαστικού επιμελητή στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Και οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστικός επιμελητής να δίνει εντολές στους αστυνομικούς και αυτοί να υλοποιούν τις εντολές αυτές σπάζοντας την πόρτα ενός ανθρώπου για να κάνουν, να υλοποιήσουν την έξωση, την δικαστική απόφαση αυτή που είχε στα χέρια του ο δικαστικός επιμελητής. Αυτό έγινε λοιπόν το πρωί, βέβαια ξεσηκώθηκε όντως ο κόσμος, κατέβηκε όλη η γειτονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μαζεύτηκαν από τις υπόλοιπες γειτονιές εκεί στο σπίτι της κυρίας Κολοβού και βέβαια έπεσαν στριμωξίδια και τα λοιπά και σπροξίδια, γιατί δεν επέτρεπαν την ίδια την κυρία Κολοβού ούτε να πάει στην τουαλέτα, η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι καρκινοπαθής και έχει βέβαια και ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση... Εδώ μιλάμε για μοναδική έτσι κατοικία. Μοναδική κατοικία. Και εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης υπέρ τράπεζας, υπέρ φαντ, πώς τα λένε αυτά τα κοράκια, για 15.000. Για 15.000, όχι δάνειο, από κάρτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και ας αφήσουν αυτά τα παραμύθια που λένε στον κόσμο ότι δεν κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Είναι πρώτη κατοικία, είναι σε μια χαμηλοσταξιούχα καρκινοπαθή με άτομο με ειδικές ανάγκες, έχει ένα παιδί δηλαδή, και πήγαν να την ξεσπιτώσουν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και ο λαός βέβαια θα αντιδράσει, αντιδρά. Σήμερα το απόγευμα υπήρχε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είδα στις φωτογραφίες, ήταν χιλιάδες κόσμος. Χιλιάδες κόσμος και αύριο επίσης έχει πάλι συγκέντρωση στην εταιρεία, σε αυτά τα fans, που, τα κοράκια που... Ξέρω πώς τους επενδυτές όπως σας. Ναι, είναι επενδυτές αυτοί. Τους επενδυτές. Στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες αυτούς. Εδώ τους λέμε επενδυτές. Έχει συγκέντρωση λοιπόν σε αυτήν την εταιρεία, η οποία. Όσο ψάξαμε, όσοι ψάξαμε, αυτή είναι η εταιρεία υπαρκτή. Είναι ένα φάντασμα το οποίο κυκλοφορεί παίρνοντας υπέρ τις δικαστικές αποφάσεις. Φανταστείτε ότι είναι μία ΙΚΕ. Ξέρετε τώρα. Είναι μία εταιρεία. Που μπορεί να την κάνει ο καθένας, ας πούμε, με 10 ευρώ. Είναι μια... αυτό κάνουνε και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, αλλάζουν χέρια, βγάζοντας έξω όλους αυτούς τους ευάλωτους που είναι δημιούργημα αυτής της πολιτικής, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και, εν πάση περιπτώσει, εκφράστηκε μια αλληλεγγύη. Και εδώ το ζητούμενο ποιο είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υποκριτικά να υπερασπίσει. Και όμως ο ίδιος έκανε ένα ποινικοποίηση, να το πω έτσι, την αλληλεγγύη, την έκφραση αλληλεγγύης σε ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν στα κοράκια, πέφτουν στα φαντς. Είναι ο νόμος, σύντροφός μας κατηγορείται με όλο τον ποινικό κώδικα, γιατί ήταν μπροστά ενάντια σε πληστηριασμούς, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και με άλλους ακόμα συναγωνιστές, αγωνιστές, για να μην πάρουν το σπίτι του κοσμάκη. Μιλάτε για το νομικό αυτό οπλοστάσιο, το οποίο σωματώθηκε στον ποινικό κώδικα, σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση των πληστηριασμών, που σου φορτώνει τον μισό ποινικό κώδικα. Ακριβώς, και τον διατήρησε βεβαίως αλόβητο και τον επεξέτεινε η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αφού την
τη βόλευε αυτό το νομικό πλαίσιο, άσχετα αν τι έλεγε προεκλογικά, τη βόλευε και τώρα αξιοποιείται καθημερινά για να τρομοκρατήσει τον κόσμο, για να μην κάνουν, να μην στέκονται αλληλέγγυοι σε συνανθρώπους τους, στο γειτονά τους, στον αδερφό τους. Όμως δεν θα περάσει αυτό, και αυτό φάνηκε σήμερα, θα φανεί και αύριο. Θα φανεί σε αύριο η κινητοποίηση είναι, τη διοργανώνει το ΠΑΜΕ, κύριε Κατσότη. Αύριο η κινητοποίηση οργανώνεται από το ΠΑΜΕ και είναι έξω από τη συγκεκριμένη εταιρεία, το Κοράκι, τέλος πάντων τον επενδυτή. Λοιπόν, αυτή τη Lotus, όπως λέγεται, η οποία πήγε σήμερα να υλοποιήσει την έξωση της χαμηλός ταξιούχου της πρώην συναντεύουσας νυν συνταξιούχου. Της κυρίας Κολοβού. Ναι. Της κυρίας Κολοβού, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κατσότη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.